θέληση και πείσμα έχουμε δουλέψει πριν από την κρίση για την κρίση. Γιατί η κρίση δεν είναι μόνο καταστροφές, είναι και ευκαιρίες. Ονομάζομαι Γιώργος Τεριζάκης και ο γιος μου... Θεοδόσης Τεριζάκης. Είμαι τρίτη γενιά στον κλάδο των αλλιευμάτων. Η εταιρεία λέγεται Stella Maria Αλλιεύματα. Φιλοδοξούμε να λανσάρουμε ένα προϊόν που δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά. Είναι το φιλέτο σαρδέλας και γαύρου. Θα μπορεί να δίδεται σε πάρα πολλές μορφές, όπως μαριναρισμένο, σε ελαιόλαδο, καπνιστό, καθώς και σε νοπή μορφή. Την ιδέα μας την έδωσε ο μικρότερος μας γιος, ο οποίος ασχολείται με τη μαγειρική και δεν μπορούσε να μαγειρέψει τα συγκεκριμένα αλλιεύματα. Τα ήθελε να είναι καθαρισμένα. Για την ελληνική πρωτοβουλία έμαθε ο γιος μου Θεοδόσης από το ίντερνετ. Σίγουρα το Facebook και το Twitter, όλα αυτά τα email και τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κυκλοφορούν στο ίντερνετ δεν είναι μόνο για να χαζεύει νεολαία και για να περνάει την ώρα της. Σίγουρα υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να τα ανακαλύψουν και συνάμα να συμμετέχουν σε μερικά από αυτά. Θεώρησα σκόπο μου λοιπόν να αναφέρω το θέμα της ελληνικής πρωτοβουλίας στους γονείς μου. Άμα κερδίσουμε το βραβείο θα μας δώσει μία όθηση έτσι ώστε να επιτευχθεί πιο γρήγορα ο στόχος μας. Στέλλα Μάρε, θέλουμε να είναι ένα σήμα κατά τεθέν για το ελληνικό τραπέζι. Θέλουμε να είναι ένα σήμα κατά τεθέν για το μεσογειακό τραπέζι. Όπως οι βόρειες χώρες έχουν να λανσάρουν το καπνιστό σολομό και η Ιαπωνία το σούσι, εμείς στην Ελλάδα θεωρούμε ότι έχουμε θαυμάσια αγροτικά προϊόντα, τα οποία δεν ξέρουμε να τα λανσάρουμε. Είναι ένας τρόπος να λανσαριστούν σε χαμηλές τιμές και με μια πάρα πολύ καλή ποιότητα. Αν ο Θεοδόσης του αρέσει, θεωρώ ότι θα είναι ο επόμενος συνεχιστής.